έτσι διότι θέλω να σας ρωτήσω για μια υπόθεση ε, πάνω στον Άη Γιώργη στον Καρέα όπου πληροφορηθήκαμε από ευσεβείς χριστιανούς ότι διώκεται εκεί ο Παπασάβας που έκανε τους εξορκισμούς μας είπανε ένας ιερεύς ο οποίος πραγματικά απέβαλε τα δαιμόνια με την προσευχή έτσι με την ιστιά με το διάβασμα είχε τη δύναμη και όχι μόνο αυτό πληροφορούμεθα ότι ε, του ζητούν και την παρέτηση Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι ε, Έχω ακούσει και γίνεται θόρυβος μεγάλος Από χθε. Ναι και εγώ δέχτηκα πολλά τηλεφώνηματα Διότι ένα κανάλι έστειλε Κρυφή κάμερα Και λες και ήταν έγκλημα Λοιπόν και Απαγορεύονται οι εξορκισμοί Ναι λοιπόν είναι Ακριβώς και πήρε την ώρα των εξορκισμών Εκεί και την παρουσίασε Το κανάλι και παρουσιάσαν κάτι με ανεύθυνοι και όλα. άνθρωποι και λοιπά και να λένε ο απαταιώνα να καθαιρεθεί και λοιπά ορίζονταν σε μια εκπομπή άνθρωποι άσχητοι με αυτά τα πράγματα που έπρεπε να ξέρουν αν ήταν χριστιανοί, βαπτισμένοι και ξεβαπτισμένοι θα έλεγα ότι η εκκλησία έχει ευχές εξορκισμούς κατά των δαιμονίων και κατά της βασκανίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόπου κλπ. Λοιπόν, και ο Ιερεφ έχει καθήκον, όχι δικαίωμα μόνο, έχει καθήκον να διαβάζει εξορικισμού σε ανθρώπου οι οποίοι επηρεάζονται από τα πονηρά πνεύματα. Αυτοί δεν πιστεύουν σε τίποτα, αυτά τα θεωρούν αποκοιμήματα του μεσαίωνος φαντασίζει. Έχουν αντικαταστήσει οι ίδιοι του δαίμονε και δεν, λένε δεν υπάρχουν δαίμονε. Λοιπόν, και τον ε, άνθρωπο λοιπόν τον ενοχοποίησαν σαν εγκληματία και ζήτησαν την κεφαλή του επί πίνακι και ο δέσποτας της περιοχής, ο δέσποτας, ο οποίος άλλο ζητούσε και την καθαίρεση ενός αγωνιστού κληρικού αντιοικουμενιστού, που έφτασε να το στείλει ειδοποίηση δια του πρωτοσυγγέλου ότι πρέπει να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί στη Μητρόπολη 10 η ώρα και να υποβάλει την παρέτησή του διότι έκανε εξορκισμούς και ότι θα τον βάλει και σε αργία. Μάλιστα, μακά να τον βάλει σε αργία, κύριε Σωτηρόπουλε. Θα τον πολεμήσω διότι, αυτό. Διότι, μισό λεπτό, μην, μην έτσι, διότι ξέρω ότι θα εκραγείτε και δεν πρέπει να εκραγείτε, διότι θα δουν τη δύναμη του πιστού λαού. Εμεί θα καλέσουμε τον Αρχιεπίσκοπο από τούτο εδώ το βήμα, ο οποίο γνώριζε από την εποχή που ήταν Μητροπολίτη Δημητριάδο, έτσι, την δραστηριότητα του Παπασάβα στον Άγιο. Γεώργιο Καρέα όπου με τα λεφτά που έπαιρνε τη μισθοδοσία του έφτιαξε όλον εκείνο το ναό και το πνευματικό Τεράστιο κέντρο Τεράστιο ναό και, και πνευματικό να πούμε και κέντρο. κάτι ακόμη δεν έχει παραβεί κανόνες ορθοδοξίας καθόλου Α πάρει ο σε ένα βιβλίο του Παπαγιάννη του Ρωμανίδη που έχει συγκεντρωτικά και όλη την ιστορία της μαγείας και πως αποβάλλεται Έτσι κάτι ήξερε ο περισσότερο από αυτόν ας και, 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 ας μας ακούσει ο κύριος Χριστόδουλος ο Αρχιεπίσκοπος και ας τον συνετήσει το δεσπότη του διότι ο παπάς τον οποίον πάνε να αγγίξουν είναι και εθνικός αγωνιστής πήρε μέρο στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και τον έπιασαν πρότη, σαν οι άγγλοι και τον βασάνιζαν όχι τη ΕΟΚΑ Β τη ΕΟΚΑ έτσι που έκανε αγώνα και είναι σεβάσμιος και έχει κάνει αγώνε για την Ορθοδοξία και έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Και νοθέρμα. εγώ είδα με τα μάτια μου θαύματα. Και πάρα πολλοί κόσμο το ομολογεί και το λέει. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε μια τέτοια ιστορία όπου θα κυνηγήσουμε έναν παπά επειδή κάνει εξορκισμού, επειδή το θέλουν τα μέσα ενημερώσεω, τότε αυτοί που θα τον κυνηγήσουν θα έχουν την κατάρα του πιστού λαού ξεκάθαρα πράγματα. Α σταματήσει η διοικούσα εκκλησία να κλονίζει πλέον τον πιστό λαό. Πέστε μου κάτι, κύριε Πιστε, κινδυνεύ... Πιστεύω, κύριε Ζερβέ, συγγνώμη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα επεμβεί και θα τον συνετήσει, όπως είπατε, τον δέσποτα της Κεσαριανής. Αλλιώς θα τον συνετήσει ο λαός. Εδώ θα δώσουμε μάχη, Τελία, όπως είπατε. Βάζουμε, όπως είπαμε. Λοιπόν, ναι. Το βλέπουμε από τα τηλέφωνα τα οποία έχουμε έτσι και δεν μπορεί η διοικούσα εκκλησία να αναστατώνει κάθε φορά τον κόσμο, αυτόν που πηγαίνει, που θρησκεύεται πολύ ή λίγο που πιστεύει έτσι και να βγαίνουν από την άλλη τα κανάλια και να ολοκληρώνουν αυτό το καταστροφικό έργο που συντελείται από ορισμένου μέσα στην εκκλησία. Τον εξορκισμό τον αποδέχεται η εκκλησία, έχει ευχές. Υπάρχει ο Κυπριανό και η Ουστίνη, έτσι Βεβαίως. δεν είναι, και βέβαια οι ευχέ του Μεγάλου Βασιλείου. Και, και ο καθένα που βαφτίστηκε, και είμαστε βαφτισμένοι. Στην αρχή μα διάβασε εξορκισμό ο Ιερεύ και στη συνέχεια έγινε έτσι. το μυστήριο του Βαπτινίου. Είναι φοβερά λοιπόν αυτά τα οποία γίνονται, επειδή το θέλει η δημοκρατία τη τηλεόραση να πηγαίνει στην Αγχώνη, ουσιαστικά γλίτωσε από τους Άγγλους και, δεν, και, και τον σέρνει τώρα σε νέα Αγχώνη ή ένα τμήμα της διοικούς της Εκκλησίας επειδή αυτό απαιτούν έτσι τα τηλεοπτικά παράθυρα και ο τηλεοπτικός φακός ο οποίος διασύρει τα πάντα και έχει ως μόνιμο στόχαστρο την Εκκλησία, το μόνο φρούριο που έχει μείνει όρθιο παρά τα σκάνδαλα που υπάρχουν μέσα επειδή δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να κλείσουμε κινδυνεύει σήμερα η Ορθοδοξία μέσα σε 1,5 λεπτό Oh, πρέπει να μας φτατε. θα έ, θα έλεγα δεν κινδυνεύει η Ορθοδοξία κινδυνεύουν οι κακοί Ορθόδοξοι όσοι δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν την πίστη τους και να στηριχθούν στην πίστη τους αυτοί κινδυνεύουν λοιπόν να παρασυρθούν από ερέσεις και... ή και από την αδιαφορία και να χαθούν ο Θεός να τους φυλάξει λοιπόν η Ορθοδοξία είναι δεδομένα από το Λόγο του Χριστού η αλήθεια της πίστης θα υπάρχει όλους τους αιώνας, για να υπάρχει εκκλησία, να σώζονται οι, 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 αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να σωθούν. Οι ηγέτες Ορθοδοξίας, οι υπερασπίζονται. Οι, οι, οι ηγέτες σήμερα, οι Πατριάρχες, πάρουμε στα ελληνόφωνα Πατριαρχία. Λοιπόν, όλοι οι Πατριάρχες, δυστυχώς, είναι Οικουμενιστέ. Αρχιεπίσκοποι πολλοί είναι Οικουμενιστέ. Λοιπόν... Μητροπολίτη είναι οικουμενιστέ και αυτό ο δεσπότη που είπαμε, Πρωτοδίκη τη Σεραγενή, είναι οικουμενιστή. Έβγαλε και τον Άγιο Νεκτάριο φίλων του Παππισμού άλλοτε και τώρα αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί ότι ε, παρεξηγεί τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, είναι πολύ δυστυχώ οικουμενιστέ. Έφτασα μέχρι σημείο ένα από αυτού να λέει ότι μόνο οι Ιεχοβίτε είναι αιρετικοί, όλοι οι άλλοι είναι εντάξει. Άλλο να λέει και ο Προτεσταντισμό είναι Εκκλησία. Λοιπόν. Άλλος να λέει ότι ε, οι διαφορές δεν είναι δογματικές, είναι ήθη και έθιμα, τοπικά δίθεν. Το πρωτείο, το αλάθητο και λοιπά, το φιλιόκβη, δες και είναι τε, τοπικά έθιμα. Λοιπόν, ε, α, 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 αυτοί γίνονται αιτία να παρασύρονται άνθρωποι, να κλονίζονται και λοιπά και χάνονται ορθόδοξοι. Η ορθοδοξία δεν θα χαθεί, θα υπάρχει μέχρι τέλος. Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος τη εκπομπής. Εσίω, ε, αγαπητοί φίλοι και φίλες... Φτάσαμε στο τέλος, να είστε όλοι καλά. Ανα... Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν έχω το κινητό μου μαζί, εάν σας έβαζα το κινητό και να ακούγατε τι λένε, τι λέει ο κόσμος για τον Παπασάβα που τον απέλυσαν από τη Μητρόπολη και Κεσαριανής διότι έκανε εξορκισμούς, θα πείτε δεν έπρεπε να το βάλεις για τι θα υπήρχε και συγκίνηση αλλά και ξεσηκωμός εναντίον της Διοικούς Εκκλησίας. Γιατί το λέμε τώρα αυτό. Μας λένε εδώ στο κινητό στα μηνύματα τα οποία μας έχουν αφήσει ότι ο Παπασάβας έσωσε ψυχές. Κλαίει η γυναίκα μέσα διότι η κόρη της ήτανε λέει του θανατά και την έσωσε με την προσευχή και την ιστία και τις ευχές που τις διάβαζα. Το ίδιο και πολλοί άλλοι μας λένε. Έτσι και πολλοί άλλοι μας λένε. Είναι μία άδικη απόφαση. Μας πήρε στο τηλέφωνο, θα το πω το όνομά του και ο κύριος Γιάννης Παλαμίδης, θεολόγος, αγιογράφος, μαθητής του Κόντογλου και του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη. Και μας είπε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι εκείνο ο οποίο είχαμε παρουσιάσει πρώτη από εδώ πέρα εκείνη την αισχρή έκθεση με που ρίχνανε τα σπερματικά υγρά όπως θα ενθυμίστε στο πρόσωπο του Χριστού ο Γιάννης ο Παλαμίδης που ήμασταν εδώ παρέα πριν από ένα χρόνο, ενάμιση και μας είπε ότι το 1986 ο τότε Μητροπολίτης Κεσαριανής απειγόρευσε στον Παπασάβα που όπως είπαμε είναι και εθνικός αγωνιστής διότι πήρε μέρος στους αγώνες της ΕΟΚΑ και γλίτωσε στην αγχώνη των Άγγλων αλλά όχι και του δεσπότη του τοπικού. Ο τότε δεσπότης είπε επειδή εξόρκιζε και παιδιά σου απαγορεύω να εξορκίζεις παιδιά ή να, ή να βάζεις δαιμονισμένους μέσα στο ναό διότι ο ναός έχει καταντήσει τρελοκομείο μου λένε. Έγραψε τότε ο Γιάννης ο Παλαμίδης Θεολόγος όπως σας είπα γεωγράφος, μαθητής του Κόντογλου, του Πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου και του Πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, Καντιώτη που είναι έτσι ζει αλλά είναι στο κρεβάτι, είναι 100 ετών πλέον. Λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Παλαμίδης ο οποίος είναι 60 τόσο χρονό, λέει αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι το 86 όταν ανέκυψε το θέμα απέδειξε στον τότε δεσπότη και σαριανής, με βάση την Αγία Γραφή και τα κείμενα της Εκκλησίας, ότι έπρεπε να διαβάζονται και τα παιδιά που είναι δαιμονισμένα ή έχουν κάποιο πρόβλημα και οι γονείς τους πίστευα ήταν δαιμονισμένα και επέτρεψε ο δεσπότης αμέσως, ανακάλεσε την αποβασή του και επανέφερε τον Παπασάβα στον Άγιο Γεώργιο Καρέα. Παπασάβα για στον οποίον η χθεσινή ελευθερωτυπία είχε ολόκληρο αφιέρωμα αγαπητοί φίλοι και φίλες όχι μόνο για τον ναό που έκτισε για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που έκανε τα πνευματικά κέντρα και τώρα έκανε και άλλα κέντρα μάθαιναν κοπέλες και παιδιά την τέχνη στο κομπιούτερ στην πληροφορική ή μάθαιναν δουλειέ για να βγουν έξω στην εργασία Ήτανε παπάς και έπρεπε αυτόν τον παπά να τον εξολοθρέψουνε αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι αυτό απέτησε η τηλεδημοκρατία της τηλεόρασης και το απεδέχθη προσέχτε ο, ο τοπικός Μητροπολίτης. Εμείς δεν θα πούμε να ανακαλέσει την απόφαση του πλέον, διότι δεν μπορεί να φτάσει ο ίδιος το πνευματικό επίπεδο και αυτό και δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ούτε αυτός ούτε πολλοί δεσποτάδες αυτό που έκανε ο Παπασάβας. Έτσι, αλλά είναι ντροπή πλέον για την Ορθοδοξία. Είναι ντροπή πλέον για την Ορθοδοξία και την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι προσβολή για τον πιστολαό μας, που έχει μεγάλη φιλανθρωπία, που έχει μεγάλο κοινωνικό έργο που έχει προσφορά στην Ορθοδοξία που έχει προσφορά στην Ορθόδοξη Εκκλησία που προσέφερε βοήθεια σε όποιον του τη ζήτησε είτε ήταν πνευματική είτε ήταν οικονομική είτε είτε είτε, είτε, είτε αγαπητοί φίλοι και φίλες έτσι να, καθε, να απολύεται παπάς ο οποίος δεν έχει σκάνδαλο σε βάρος του που να το φανταζόταν ο Παπασάδα, ο οποίος έχει όλη αυτή την Δράση. Το λέμε και το ξαναλέμε διότι μας παίρνετε τηλέφωνο και συνεχίζουμε ότι θα το και θα υπέβαλε τα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση έτσι επειδή προσέφερε έργο στους ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν επειδή το θέλησε η δημοκρατία της τηλεόρασης και οι κλίκες αγαπητοί φίλοι και φίλες οι οποίες την κατευθύνουν. Ξέρετε, στα πάνελ μέσα είναι κάποιοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Έτσι δεν θα απευθυνθούμε στον Αρχιεπίσκοπο. Έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι λέει, να υποκλίνεται, να πνίγει τη φωνή του. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πέφτει. Ο λαός έχει εκκλησιολογική συνείδηση. Ο λαός πιστεύει και ας μην πηγαίνει κάθε μέρα στην εκκλησία. Ας κρατήσει τις παραδόσεις του. Α κρατήσει αυτά που λέει η Ορθοδοξία, έτσι διότι η πλειοψηφία είναι είμαστε Ορθόδοξοι και ας αφήσει τους δεσποτάδες στον δρόμο τους αγαπητοί φίλοι και φίλες, στον δρόμο τους κυριολεκτικά. Έτσι είναι μία πρόκληση οι περισσότεροι από αυτούς και κάτι ακόμα. Ο... Τελειώνω αμέσως, κλείνω με αυτό το θέμα, ο κύριος Ηλίας Αγγελόπουλος τηλεθεατής κάνει παρεμβάσεις με τον τρόπο του, άνοιξε τις εγκυκλοπαίδειες, άνοιξε τις γραφές για τους αναθεματισμούς που λέει που διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αναθεματισμούς της Έλλης. Δεν απευθύνονται στους Έλληνες. Απευθύνονται οι ειδωλάτρες σύμφωνα με τις εγκυκλοπαίδειες και Έλληνες ονομάζονται εκείνη την εποχή οι πλέον μορφωμένοι και ήταν και στους Ρωμαίους, ήταν και στο ελληνικό κράτος, ήταν και στο Ιουδαϊκό. Αυτά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Να είστε όλοι.